λέμε μεν, αλλά να δεχόμαστε και στοιχεί δε. Δεν θα καλώ σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, στιγμική εγώ δεν θα κάνω. Ο μόνος κριτής και δίκαιος είναι ο Χριστός. Οτιδήποτε είναι ανθρώπινο είναι και ατελές. Αυτό να το γνωρίζετε και να το προσθέσετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Οτιδήποτε είναι κάνει τον άνθρωπο είναι ατελές. Δεν είναι τέλειο. Και επειδή ο άνθρωπος είναι διτός, είναι διτή η φύση του, είναι η ανθρωπίνη, η ανθρώπινη, αλλά και η θεϊκή. Και για ποιο λόγο? Διότι έχει μέσα μας την αθάνατη ψυχή. Είδατε, κύριε Διευθυντά του Λυκείου Λίμνης, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί του Λυκείου και Γυμνασίου, αγαπητά παιδιά, μαθήτριες και μαθητές. Με την τέλεση του αγιασμού και της ευλογίας της Εκκλησίας μας ξεκινά και η φετινή σχολική χρονιά. Χρονιά 2011-2012. Εύχομαι ολόψυχα αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, δημιουργία, προκοπή και πρόοδο για όλους. Αγαπητοί μαθητές, οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες. Γι' αυτό η ίδια η κοινωνία απαιτεί ανθρώπους με ήθος, με αξίες, με κριτική σκέψη, με ιδανικά. Για όλα αυτά χρειάζεται να βοηθήσουμε για την απόκτηση όλων αυτών των εφοδίων που είναι άκρως απαραίτητα για την μετέπειτα ζωή. Χρειάζεται να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε όλοι. Η εκπαιδευτική κοινότητα, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, οι γονείς. Οι γονείς που θα πρέπει να είμαστε δίπλα και να στηρίζουμε νυχθημερών αυτή την προσπάθεια των παιδιών μας, τη δική σας προσπάθεια. Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινά με προβλήματα. Τουλάχιστον και σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, θα έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση και παραλαβή των βιβλίων. Εδώ οφείλουμε τοπική αυτοδιοίκηση, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, να πιέσουμε ώστε και να μην έλλειψη καθηγητών όπου υπάρχουν και να πιστεύουμε ότι ούτως ώστε αυτές οι διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν. Είμαι ο κύριος Παλάτας, είμαι ο νέος διευθυντής του Λυκείου. Παρουσιαστώ γιατί κάποια παιδιά, ιδιαίτερα τη γυμνασίου, δεν ξέρουν πούμε, την ιδιότητα ή τα άγνωστα πρόσωπα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Στεργίο και τον πατέρα Ευάγγελο και κάποιους γονείς που ήρθαν να επιτύχουν την εκδήλωσή μας σήμερα. Και θα πω μόνο κάτι που διάβασα εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε θα γίνει κάποιος στη ζωή του έχει στενή σχέση και συνάντηση με τον παιδί που θα πάρει. Άρα λοιπόν ό,τι θα κάνετε στα 6, στα 5, στα 4 για άλλους στον ένα χρόνο που έρχεται θα έχει μια δραματική επίπτωση για όλη του την άλλη ζωή. Γι' αυτό δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό και προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο. Τώρα, εκπροσωπώντας όλους τους διδάσκοντες του Γυμνασίου και του Λυκείου, θέλω να σας καλωσορίσω την φετινή σχολική χρονιά. Ιδιαίτερα να καλωσορίσω τα νέα παιδιά που έρχονται στον χώρο αυτό, που είναι της πρώτης Γυμνασίου. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, κάθε αρχή είναι δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα. Με βάση αυτά τα οποία έχετε ακούσει κι εσείς, προδιαγράφεται η αρχή να είναι δύσκολη. Αλλά σαν λαός έχουμε αποδείξει ότι στα δύσκολα τα βγάζουμε πέρα και το κέρδος που έχουμε να πάρουμε είναι πολύ περισσότερο από ό,τι αν ήταν όλα τυπικά βέβαια στην εντέλεια.